πάρα πολύ. Ευχαριστώ 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 πολύ. Εδώ έχουμε τα προβλήματα μας, είναι πολλά. Ξεκινάμε από τα προβλήματα, όπως βλέπετε εδώ, σε έργα υποδομής. Είχαμε μετασυνό σήμερα το πρωί. Αυτό είναι, το πρωινό. Όχι, όχι, μεγάλο, όχι. Και τώρα είχαμε ένα τεσσάρι. Θα είναι έτσι. Είναι η άδεια, εγώ το στηρίξαμε τα πετά του γραφεία. Ήδη όμως ειδοποιήσαμε την ΚΤΥΠ να μας φέρουν οι δήμαρχοι τι αιτήματα έχουμε για να τους φέρουμε. Μόνο αν θέλουν τα παιδιά να παραμείνουν εκτός σχολείου για πολύ καιρό. Τα παιδιά δεν Έχουμε σοβαρές καταστροφές, η παλιά πόλη έχει διαλύσει όλη. Όλη. Δεν θα είναι να φύγουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα που θα γίνει, να ξέρουμε ποια οδηγία έχει. Να σου πω κάτι, στους οικισμούς, οι οικειωμένοι άνθρωποι δεν θα είναι καθόλου στο χωριό. Γι' αυτό είναι καλύτερα, όπως έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Βοργό, να βρούμε οικίσκους να τους πάμε στο χωριό, να μπορούν να μείνουν. Η καλύτερη υπηρέτηση μπορούμε να κάνουμε για τα χωριά. Είναι το καλύτερο. Να γίνουν υποδομές από τις πρόψεις έχω πει. Ναι, εγώ είπα ότι έχω συζητήσει, είπε να ζήσω να... Χρειαζόμαστε όμως και τον κατασκευαστικό χώρο έστω για μια εβδομάδα μέχρι να βρούμε αυτά όλα αυτά. Θα αναγκαστούμε να το χρησιμοποιούμε για να μην τους αφήσουμε. Ναι, ναι, δεν τον εγκαταλείπουμε τον χώρο αυτό. Αυτός ο χώρος θα παραμείνει μέχρι να φέρουμε τον Ερυθρό Σταυρό που με σκευάσματα είναι όλα έτοιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ερυθρό Σταυρό. Κάναμε τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στους καλούς τους διασυμβαίνουν που συμμετέχουν 20 επιστήμονες ειδικοί. Χθες το βράδυ κάναμε συνεδρίαση. Μετά τον κύριο σεισμό, που είναι σίγουρα κύριο σεισμό των 5,8 βαθμών, έχουμε το μεγάλο μετασεισμό σήμερα το πρωί, των 5,4 βαθμών. Ήταν ο μετασεισμός που μας έκανε. Ξεκινήσαμε όλοι μαζί και όντως, πρόεδρε, υπήρξε μια σύμπλια συνεργασία με όλους. Και καταφέραμε το πρώτο βράδυ να έχουμε σε όλους από στέγη στο κεφάλι τους και να τους δώσουμε φαγητό. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα. Θα πρέπει σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να τους πάμε σε πιο δομές οι οποίες μπορούν να τους εξυπηρετήσουν καλύτερα. Απευθείας από το Παρίσι, εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον Αρκαλοχώρη,
κοντά στους συντοπίτες μου για να επιθεωρήσω ο ίδιος τις ζημιές από τον χθεσινό σεισμό. Ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του συμπολίτη μας που τόσο άδικα χάθηκε χθες και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Είχαμε την ευκαιρία με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εδώ πέρα στο Αργαλοχώρι, να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί και να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τα άμεσα μέτρα στήριξης των δύο δήμων που έχουν πληγεί. Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή ο νέος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας αλλά και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί υποδομών αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος στην κρατική αρρωγή βρέθηκαν εδώ πέρα στην Κρήτη και αμέσως επόμενες ώρες θα υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου όπου θα εξαγγελθούν τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των περιοχών που επλήγησαν. Όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Πολιτεία πια διαθέτει ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής, το οποίο παρέχει ουσιαστική και γρήγορη στήριξη σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πέσει θύματα φυσικών καταστροφών. Είναι το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Εύβοια, θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι ένα συμπολίτης μας ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, εφόσον έχει γκρεμιστεί ή γκρίνεται καταναφιστέο, θα μπορεί να προσδοκά άμεσα να πάρει από το κράτος 20.000 ευρώ, 14.000 στεγαστική συνδρομή και 6.000 σε κρατική αρρωγή και αναλόγως διαμορφώνονται και τα ποσά σε σχέση με την έκταση της ζημιάς που κάποιος έχει υποστεί. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά και με τον Δήμαρχο. Έχει ήδη εκταμιευθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1 εκατομμύριο για τους δύο δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί, ώστε να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να κινηθεί άμεσα να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της. Μεριμνούμε για το ζήτημα της στέγης. Κινούμαστε σε 3 διαφορετικούς δρόμους. Πρώτον, προσωρινή στέγη, και όταν εννοώ προσωρινή, εννοώ στέγη κάλυψη αναγκών κάποιων λίγων ημερών σε σκηνές, προμήθεια οικίσκων, κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους μικρότερους οικισμούς, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν κοντά στις εστίες τους. Και θα αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα εστίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχουμε άδεια νοικιασμένα διαμερίσματα στο Ηράκλειο, τα οποία μπορούν να καλύψουν άμεσα ανάγκη στέγασης συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Αντιμετωπίζουμε και τα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία. Δυστυχώς έχουμε σημαντικές ζημίες στα σχολεία μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα το Υπουργείο Υποδομών να στείλει τα σχετικά κοντέινερ, τα οποία σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν για αίθουσες διδασκαλίας. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν πολύ από την πανδημία, να ξαναβρεθούν εκτός των χώρων διδασκαλίας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε τα παιδιά να γυρίσουν στις αίθουσές τους το συντομότερο δυνατό και στο μεσοδιάστημα, αν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί για λίγο χρόνο το εργαλείο της τηλεκπαίδευσης, θα το κάνουμε και αυτό για να μην έχουμε μαθησιακά κενά. Θέλω να επαναλάβω ότι το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις, το κεντρικό κράτος, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια, η Δήμη είναι σε απόλυτο συντονισμό για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη φυσική καταστροφή. Μας έχουν βρει αρκετές τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε πια να κινούμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά. Και βέβαια να προσθέσω τελειώνοντας ότι επειδή μέσα από κάθε τέτοια φυσική καταστροφή γεννιούνται και ευκαιρίες, είναι μια ευκαιρία, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα από το ειδικό χωρικό σχέδιο, το οποίο ούτως ή αλλιώς δρομολογείς, αλλά και μέσα από το γενικό πολεμικό σχέδιο, να δούμε παρεμβάσεις ειδικά στο Αρχαλοχώρι, που θα βελτιώσουν την οργάνωση της ίδιας της πόλης, θα την κάνουν πιο όμορφη, πιο λειτουργική, το συντομότερο δυνατόν. Και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συντοπίτες μου για την κατανόηση. Ξέρω πόσο δύσκολο, πόσο άγριο είναι το φαινόμενο του σεισμού. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής. Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά τα φαινόμενα, αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό, και θα ξαναφτιαχτούν
και τα σπίτια και υποδομές. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλες ζημίες στις κρίσιμες υποδομές. Και πάνω απ' όλα θα σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πού να στεγαστούν. Κάτι τελευταίο. Αμέλησα να τονίσω τη στήριξη για τις επιχειρήσεις. Θα τα εξηγήσει αναλυτικά μετά και ο κ. Τριαντόπουλος. Επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους, θα τύχουν κρατικής αρρωγής και είμαστε ήδη σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έτσι ώστε και το τραπεζικό σύστημα να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και κάτι τελευταίο. Για όσους από εσάς έχετε ήδη πάρει τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, όποιος έχει ζημιά δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ ούτε για το 2021, ούτε για το 2022, ούτε για το 2023. Ευχαριστώ πολύ.